στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Πετρούνια. Το θέμα του είναι η θεμέλιη λύθη ανάπτυξης, ώστε το παιδί να αντιμετωπίσει την κοινωνία του σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είμαι ανάμεσά σας. Βλέπω μια κατάμεστη αίθουσα. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι των παιδιών μας. Ο ρόλος μου είναι διτός. Θα μιλήσω και ως πατέρας, αλλά θα μιλήσω και ως εκπαιδευτικός ψυχολόγος. Είμαι υπό την αιγίδα πάντα της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, αλλά και πάντα με αυτή την άψογη συνεργασία που έχουμε με τον Δήμο Πειραιά, όπου είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί ναι, αυτός ο Δήμος προάγει πολιτισμό και είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον υπόλοιπο κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα μιλήσω σήμερα για το τι χρειάζεται ένα παιδί ώστε να αντέξει αυτή την καθημερινότητα η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ έντονη τοξικότητα. Δυστυχώς, καθημερινά στους δέκτες μας έρχομαστε αντιμέτωποι με πάρα πολύ δυσάρεστα γεγονότα και με κύριο πρωταγωνιστή τα παιδιά μας. Δεν είμαι εδώ για να σας στεναχωρήσω, είμαι εδώ για να σας προβληματίσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχουν γονείς, κάποιοι μπορεί να είστε παππούδες ή γιαγιάδες. Επομένως, μας διαφέρει πάρα πολύ το τι θα διαπραγματευτούμε σήμερα, γιατί τα παιδιά μας είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει ένα καλύτερο αύριο. Και αυτό που λέω πάρα πολλές φορές και χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί μερικοί να με παρεξηγούν, είναι ότι τα παιδιά του αύριο επιβάλλεται να κάνουν ένα βήμα προς το χθες. Αυτή η τεχνολογία μας έχει αποξενώσει, αυτή η τεχνολογία μας έχει δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα που μας έχει απομακρύνει εν τέλει από τις αξίες και τα ιδανικά μας. Λοιπόν, θα αναπτύξω τους θεμέλιους λίθους που προσωπικά αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη ενός υγιούς ψυχικά πάντα παιδιού. Το νούμερο ένα για μένα είναι αυτό το οποίο το ακούτε καθημερινά και στα social media παίζει πάρα πολύ, στις ειδήσεις και γενικώς είναι κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει λίγο καραμέλα, είναι η έννοια της ενσυναίσθησης. Ξέρετε, το ακούμε παντού, αλλά πουθενά δεν το βλέπουμε. Θα πάω λίγο στο κομμάτι του παραδείγματος. Πριν λίγους μήνες υπήρχε Μουντιάλ. Λίγο πολύ θα έχουμε παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Υπήρχε μια χώρα η οποία έγινε viral, έγινε πάρα πολύ γνωστή και γι' αυτό αναφέρω και τον ξενικό όρο που χρησιμοποιούν πολύ τα παιδιά μας, στο διαδίκτυο και σε όλα τα social media, όχι όμως για τους αγωνιστικούς τους στόχους και επιτεύξεις, αλλά για τον πολιτισμό που έβγαλαν στο γήπεδο. Και ήταν η Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες παρακολούθησαν τον αγώνα, έβλεπαν γενικώς όλη την αγωνιστική δράση, με το που τελείωνε ο αγώνας, ανεξαρτήτως αν κέρδιζε ή έχανε η χώρα τους, έβγαζαν μια σακούλα, καθάριζαν το γήπεδο και το άφηναν ακόμα πιο καθαρό από αυτό το οποίο έβρισκε. Αυτό δείχνει σεβασμό. Αυτό δείχνει πολιτισμό. Δεν θέλω να σας θυμίσω και δεν θέλω να σας ανασύρω από τη μνήμη σας την τελευταία φορά που πήγατε σε ένα γήπεδο και φύγατε, το τι έγινε δίπλα μας, τι έγινε γύρω μας. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά, την οποία είναι μια κουλτούρα η οποία θα θέλαμε να τη δούμε στα παιδιά μας. Είναι ένα μάθημα από όποιο βήμα και αν σταθώ, είτε είμαι όπως εδώ καλή ώρα, είτε είμαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, είτε είμαι σε κάποιο βήμα ραδιοφώνου, αναφέρω ότι πρέπει να μπει το μάθημα, το προνήπιο, νήπιο και πρώτη δημοτικού υποχρεωτικό σε εβδομαδαία βάση στα σχολεία μας. Να νιώσει το παιδί αυτό το οποίο νιώθετε εσείς. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέμε στο παιδί να έρθει 8 η ώρα το απόγευμα στο σπίτι. Έχετε 8 και 4, έχετε 8 και 20. Εκείνο το οποίο θα κάνει είναι να κάνει μια εκλογικευμένη έτσι απάντηση και ψάχνετε να δώσει μια δικαιολογία ώστε να αποφύγει την τιμωρία ή τη συνέπεια αυτής της αστοχίας που είχε στο χρονικό όριο που είχαμε θέσει. Δεν νιώθει την αγωνία του πατέρα, δεν νιώθει την αγωνία της μητέρας. Και εκεί κάπου έχουμε χαθεί σαν κοινωνία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ βασικό γιατί σε χώρες που είδαμε ότι έχει εφαρμοστεί έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας και έχουμε έναν απέραντο σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Είμαι αρκετά χρόνια ομιλητής για την οδική ασφάλεια. Η Σουηδία το 2023 έχει θέσει ως όρο για τα τροχαία δυστυχήματα το σημείο 0. Τι εννοώ με το σημείο 0?
μηδέν τροχαία δυστυχήματα, δηλαδή μηδέν νεκροί έξω στο δικό δίκτυο. Θα σκεφτείτε αρκετοί από εδώ μέσα ότι τα τροχαία δυστυχήματα προκαλούνται επειδή μπορεί να έχουμε κακό δικό δίκτυο ή ότι μπορεί να μην έχουμε τόσο καλό έτσι στόλο αυτοκινήτων εκεί έξω. Λάθος. Το 85% των τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Όταν δεν σέβομαι τον άλλον και μπορώ να κάνω υπερκατανάλωση έτσι, αλκοόλ ή όταν έχω παραβεί τα σήματα τα οποία ξέρω πολύ καλά ότι μπορώ να τα παραβώ γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια επίπτωση περαιτέρω, τότε το ατύχημα έρχεται, το δυστύχημα έρχεται και δυστυχώς θρυνούμε πάρα πολλά θύματα στην καθημερινότητά μας και η χώρα μας έχει μια καλή εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, αλλά είμαστε αρκετά πίσω. Θέλω, επειδή αναφερθήκαμε στο εκπαιδευτικό σύστημα και είστε οι πιο πολύ εκπαιδευτικοί εδώ, θέλω να σας αναφέρω πού βασίζεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέχρι σήμερα και γιατί πρέπει να το αλλάξω. Τι λέμε στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία? Διάβασε για να μην έχεις κενά, γιατί αύριο μεθαύριο θα δώσεις πανελλήνιες εξετάσεις, για να μπεις σε μια καλή σχολή, να βγάλεις καλά χρήματα και να κάνεις μια καλή οικογένεια. Αυτή είναι μια εκλογικευμένη ροή που έχουμε μάθει τα παιδιά μας από το προνήπιο νήπιο μέχρι τις τελευταίες τάξεις του λυκείου να ακολουθούν. Πού υπάρχει το συνέστημα? Δεν υπάρχει πουθενά. Γι' αυτό βλέπετε να υπάρχει μια αποκοινωνικοποίηση. Γι' αυτό βλέπετε μια έντονη εσωστρέφεια και τα παιδιά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, διαζώσεις εννοώ πάντα, και δεν επικοινωνούν και μαζί μας. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας, ορμόμενος και από το πρώτο που σας είπα που ήταν η συνέστηση, είναι η επικοινωνία. Την επικοινωνία την διαμοιράζω. Κοινώς την μοιράζω σε δύο μέρη. Την επικοινωνία που πρέπει να έχουμε με το παιδί και την επικοινωνία που πρέπει να έχουμε εμείς οι δύο σαν γονείς. Ας αναφερθώ στο πρώτο. Την επικοινωνία που πρέπει να έχουμε με το παιδί μας. Επιβάλλεται να έχουμε ποιοτικό χρόνο. Το να κάτσω στον καναπέ και να παρακολουθήσω μία ταινία ή να δω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα δεν σημαίνει ότι έχω ποιοτικό χρόνο με το παιδί μου. Αντιλαμβάνομαι ότι περισσότεροι από εμάς είμαστε αποκαμωμένοι όταν γυρνάμε σπίτι, είμαστε πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένοι και θέλουμε να ξεκουραστούμε. Το παιδί όμως δίπλα χρειάζεται τη συντροφικότητά μας, τη συντροφιά μας, συγγνώμη, χρειάζεται την επικοινωνία, χρειάζεται την βλεμματική επαφή, χρειάζεται την αγκαλιά μας. Μιλάμε πολλές φορές στα παιδιά μας και δεν τα κοιτάμε καν. Είμαστε με το κινητό αναχείρας, είμαστε καρφωμένοι στην οθόνη και τι κάνουμε, δεν προάγουμε την ενεργητική ακρόαση. Μπορεί να έρθει η κόρη μου και να μου πει, για παράδειγμα, ότι της έκλεψε εντός οικών η συμμαθήτριά της τα μολύβια. Εκείνη τη στιγμή βιώνει ένα τέτοιο πρόβλημα που για εμάς θα ήταν εφάμιλο του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι αύριο ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν το αναγνωρίζουμε. Εμείς συνεχίζουμε να κοιτάζουμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε να μην χάσουμε μία φάση. Κερδίζουμε χρόνο λέγοντας ότι την επόμενη μέρα, το πρωί που θα την πάω σχολείο, θα της πω ότι θα σου δώσω την απάντηση και πραγματικά θα επιληθεί το πρόβλημα. Έχετε επόμενη μέρα το πρωί. Εγώ ήμουν απορροφημένος προφανώς από την αγωνιστική δράση. Και όταν έρχεται η ώρα να δώσω την απάντηση, δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το ερώτημα. Το παιδί μου βιώνει τη ματέωση. Αύριο μεθαύριο που θα έρθει η εφηβεία, αύριο μεθαύριο που θα υπάρξει ένα σημαντικό πρόβλημα, θα έρθει να με βρει. Το παιδί έχει μάθει να ματαιώνεται από τη στάση. Και όταν εγώ θα προσδοκώ και θα επιμένω να επικοινωνήσει μαζί μου, θα είναι πλέον αργά. Άρα ενισχύστε την ενεργητική ακρόαση. Βγάρτε τα κινητά από τα χέρια σας όταν είστε μαζί τους, κλείστε τη τηλεόραση ή δείτε μαζί τηλεόραση και πάρτε κάποιο ερέθισμα ώστε να προάγετε ένα πραγματικά μάθημα ζωής για το παιδί. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ βασικό, ο τρίτος θεμέλιος λήθος, είναι η οριοθέτηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε μια ανορίωτη κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έξω μπορεί να έχω αλάρμι 5 λεπτά, κάποιος άλλος θα βγει μπροστά μου για να παρκάρει. Μπορεί να περιμένω στο ATM επί 10 λεπτά, πάντα θα βρεθεί κάποιος άλλος μπροστά για να μου πάρει τη θέση. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να βάζουν όρια. Κάτι το οποίο λέω σε όλους, και στα παιδιά μας, αλλά και στους ενήλικες,
είναι ότι τα συνειδητά όχι είναι αυτά τα οποία χτίζουν υγιείς σχέσεις και μεγάλες καριέρες. Τα υγιή όχι, και τα, δηλαδή τα συνειδητά, όχι τα όχι τα εγωιστικά, τα όχι τα αντιδραστικά. Το παιδί πρέπει να μάθει να οριοθετεί και να οριοθετείται. Υπάρχει μια συνθήκη για να βάλουμε όρια στα παιδιά μας. Είναι η συνθήκη των τριών σίγμα. Τι σημαίνει αυτό? Νούμερο ένα, το πρώτο σίγμα μας. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στο όριο. Το όριο πρέπει το παιδί να το αντιληφθεί, να είναι τόσο απλό που μπορεί να το καταλάβει. Νούμερο 2, πρέπει να έχει συνέπεια, και νούμερο 3, πρέπει να έχει συνέχεια το όριο. Αυτό ισχύει, είπαμε, για όλους. Λέμε για τα παιδιά μας, αλλά θέλω να τα ακούμε και εμείς. Όταν θα βάλουμε ένα όριο και μετά από λίγο αυτό το όριο θα καταπατηθεί, απέναντί μας, να το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, θα μας θεωρήσει πάρα πολύ αδύναμους. Όταν θα βάλουμε το όριο, θα πρέπει να το τηρήσουμε. Όταν θα βάλουμε το όριο, θα πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια. Αλλιώς εκφράζουμε σε μέγιστο βαθμό την αδυναμία μας. Τα παιδιά ξέρετε πολύ καλά ότι καταλαβαίνουν την αδυναμία μας και σε λίγο πολύ έτσι το χειρίζονται. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό είναι η υπευθυνότητα. Πόσες φορές στον εργασιακό μας χώρο έχει συμβεί κάποιο πρόβλημα και δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη? Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να έχουν τις ευθύνες των πράξεών τους. Ένα παιδί έτσι σχολικής ηλικίας, ας πούμε στη τάξη του δημοτικού, τι υποχρέωση μπορεί να έχει? Την αθλητική τσάντα και την σχολική τσάντα. Από το βράδυ θα πρέπει να τα προετοιμάζει και θα έχουμε μία διαχείριση και μία επικοινωνία μαζί, το ότι αν κάτι ξεχαστεί εμείς δεν μπορούμε να το συμπληρώσουμε. Εμείς δεν πρέπει να τρέξουμε να φέρουμε τα αθλητικά παπούτσια για παράδειγμα που μπορεί να έχει ξεχάσει. Και αυτό δεν είναι τιμωρία, δεν είναι συνέπεια, είναι ότι αυτή είναι μία ευθύνη δική τους. Επί 7 έτη συνεργάζομαι με αθλητικά σωματεία και θα ομολογήσω ότι έχω δει δεκάδες φορές γονείς, όταν τα παιδιά ξεχνούν τα αθλητικά τους παπούτσια, να έρχονται καταϊδρωμένοι. Δεν έχω καταλάβει ποτέ, και ούτε πρόκειται να το καταλάβω, το πόσο γρήγορα έρχεστε στους αγωνιστικούς χώρους με τα παπούτσια αναχείρισης. Δεν ξέρω αν έχετε με ελικόπτερο, θα μας πείτε το κόλπο να το μάθουμε κι εμείς, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να το χρειαστώ κι εγώ. Θέλω να πιστεύω πως τα έχω έτσι το όριο ώστε να το διαχειριστώ. Επομένως, εκείνη τη στιγμή που έρχονται τα παπούτσια στο παιδί, που δίνω αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί είναι πολύ έντονο, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο κακό στην υπευθυνότητά του. Αν δεν τα φέρναμε τα παπούτσια, υπήρχαν δύο εκδοχές. Η πρώτη, να κάτσει στον πάγκο για μια μισή ώρα και να βλέπει τα άλλα παιδιά να παίζουν, να προπονούνται. Τι θα κάνει το απόγευμα ή το βράδυ όταν θα πάει στο σπίτι? Το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα να βάλει τα παπούτσια στην τσάντα για την επόμενη μέρα. Υπάρχει και μια δεύτερη συνθήκη. Να προσαρμοστεί σε αυτή την ανάγκη. Να ζητήσει από το προηγούμενο τμήμα σε ένα παιδί το οποίο έχει το ίδιο νούμερο παπούτσι με εκείνο να φορέσει για να πάει να παίξει. Και αυτό είναι προσαρμοστικότητα. Το χρειάζομαι. Το χρειάζεται έξω στην κοινωνία. Το να τρέξω εγώ να το δώσω τα παπούτσια σημαίνει ότι τα έχω χάσει και τα δύο. Επομένως, δεν τα διαφυλάσσετε τα παιδιά. Τα αφήνετε πιο απροστάτευτα. Επομένως, η υπευθυνότητα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, κοινά βιώματα. Αν σας πω αυτή τη στιγμή και κάνουμε ένα βιωματικό εργαστήρι, τι θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια, όλοι σας, με απόλυτο τρόπο αναφέρομαι, όλοι σας θα μου καταθέσετε βιώματα που έχετε με τους γονείς σας, με τα αδέρφια σας, με τους φίλους σας, στη γειτονιά, στην αλάνα. Αυτά είναι που μένουν. Τα παιδιά του σήμερα, τι βιώματα έχουν μαζί μας? Έχουμε βγει να κάνουμε ποδήλατο? Έχουμε βγει να παίξουμε? Έχουμε πάρει ένα παραμύθι να διαβάσουμε μαζί? Όχι. Αυτό το κενό συμπληρώνεται με την τεχνολογία, συμπληρώνεται με μια διαδικτυακή φιλία που βλέπουμε όταν μπαίνουμε στις τάξεις, παιδιά να αναφέρουν συχνά ότι έχω 5.000 φίλους, 2.000 φίλους διαδικτυακούς που δεν είδαν ποτέ και ούτε θα δουν ποτέ. Θα αναφερθώ στο τέλος για τον κίνδυνο που υπάρχει από όλες αυτές τις δίθεν φιλίες. Επίσης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μείνω λίγο παραπάνω σε αυτό και θα μου συγχωρέσετε προκαταβολικά, γιατί για λίγα δευτερόλεπτα θα καλλιεργήσω την ενσυναίσθηση σε όλους σας
και θα σας στεναχωρήσω. Θα αναφερθώ λίγο στην μίμηση προτύπων. Τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές, δεν μιμούνται θεωρίες. Όπως σας προείπα, και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, ήμουν επί αρκετά χρόνια ομιλητής στην νοητική ασφάλεια και έχω υπάρξει ομιλητής πραγματικά σε εκατοντάδες μαθητές, σε καθηγητές, σε σώματα ασφαλείας και σε πάρα πολλούς γονείς. Πάντα είναι δύσκολο το σημείο αυτό, γιατί και εγώ φορτίζομαι συναισθηματικά. Έχω μιλήσει και με πάρα πολλούς γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τροχαία δυστυχήματα. Και κάπου εδώ θα καλλιεργήσουμε λίγο την ενσυναίσθησή μας. Θέλω να σκεφτείτε, όταν θα γυρίσετε σπίτι, είτε έχετε παιδιά, είτε έχετε εγγόνια, εκείνη η φωνούλα που συνέχεια μας εκνευρίζει να λείπει. Το οικογενειακό τραπέζι, εκείνη η θέση να είναι πάντα κενή. Να μπείτε στο παιδικό δωμάτιο, να ανοίξετε την ντουλάπα και τα ρούχα να είναι αφόρετα. Να έρθει η γιορτή του, να έρθει τα γενέθλιά του και να μην μπορείτε να τα γιορτάσετε. Αυτό το σφίξιμο που νιώθετε τώρα, φανταστείτε σε υπέρτατο βαθμό το σφίξιμο που νιώθουν εκείνοι. Αναφερθήκαμε πάρα πολύ ουσιαστικά για την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η πλουσιότερη γλώσσα στον κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχουμε και τους φιλόλογους εδώ, όσο και αν το έχω αναζητήσει, όταν ένας γονέας χάνει το παιδί του, υπάρχει κάποια λέξη που να χαρακτηρίζει αυτή την ιδιότητα. Όσο και αν έψαξα, δεν τη βρήκα. Γιατί ο πόνος είναι ανίποτος. Δεν περιγράφεται. Γι' αυτό, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να είμαστε σωστά πρότυπα. Θα μπούμε στο αμάξι, θα φορέσουμε τη ζώνη ασφαλείας, δεν θα κάνουμε κατανάλωση αλκοόλ. Και πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία των τροχαίων δυστυχημάτων γίνεται κοντά στο σπίτι μας. Κοντά στο σπίτι μας δεν φοράμε ποτέ ζώνη. Θα πάμε να βγούμε με την οικογένειά μας και θα γυρίσουμε παραβαίνοντας στο στόπι, θα γυρίσουμε στον δρόμο ανάποδα. Γιατί το έχουμε κάνει 100.000 φορές. Είμαστε σίγουροι για αυτή την επιλογή. Όταν θα φτάσει 17 ετών το παιδί μας, έχει πάντα την τάση να κάνει ένα update του δικού μας συμπεριφορικού μοντέλου. Θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουμε εμείς. Αν εγώ πίνω μία και δύο μπύρες, όταν βγαίνουμε οικογενειακά, θα πάω να πει πέντε και θα γυρίσει με το αμάξι. Τότε ξεκινάει η δυσκολία. Το να είναι 17, 18, 19 χρόνια το παιδί μου έξω και να κάθομαι άγρυπνος στο σπίτι, δεν είναι λύση. Πρέπει από τώρα, από την παιδική ηλικία, από το σχολείο, το παιδί να μάθει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Και εμείς από την οικογένεια, που εκεί προάγεται το κομμάτι της παιδείας, είναι να δώσουμε στο παιδί το πρότυπο, να δώσουμε το παράδειγμα. Εδώ είναι κάτι πολύ βασικό επίσης, γιατί θα αναφερθώ λίγο και στο κομμάτι της επικοινωνίας, ότι απέναντι στα παιδιά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε μια κοινή γραμμή. Πολλές φορές, βλέπετε, ζούμε από διαφορετικά συστήματα. Ο κάθε άνθρωπος συμπεριφορικά έχει ερεθίσματα από τη δική του οικογένεια. Δεν μεγαλώσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να έχουμε μια σύμπνοια απέναντι στα παιδιά μας. Όταν το παιδί θα έρθει να ρωτήσει κάτι, θα πρέπει και οι δύο να έχουμε συνεργαστεί, θα υποχωρήσει πότε ο ένας, πότε ο άλλος, ώστε η απάντηση να είναι μία. Όταν ο ένας αναιρέσει τον άλλον, τότε γεννάμε ένα παιδί χειριστικό. Η χειριστικότητα είναι μήτρα της τοξικότητας και η τοξικότητα είναι μήτρα της μοναξιάς, όχι της μοναχικότητας. Το παιδί θα θέλει παρέα για να βγει και δεν τον κάνουν οι άλλοι παρέα. Και ως παιδί και ως ελλήνικας άνθρωπο μεθαύριο. Άρα ακολουθήστε μία γραμμή και είναι πάρα πολύ βασικό για να κάνουμε ένα παιδί αύριο δυνατό, το οποίο δεν θα έχει τη χειριστικότητα και δεν θα έχει όλη αυτή την απομόνωση από τον κοινωνικό περίγυρο. Όλα αυτά τα οποία προείπα, που για μένα είναι θεμέλια λύθη για την ανάπτυξη ενός ψυχικά υγιούς παιδιού, βοηθούν σε πάρα πολλά αποστήματα της σημερινής κοινωνίας. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο. Όταν μπαίνω στις τάξεις και τα ρωτάω, βγάλετε το κινητό σας,
για να δω το Σαββατοκύριακο πόσες ώρες είστε μέσα. Ξέρετε ο μέσος όρος που λέω εσύ τους ποιος είναι? Είναι 7 με 8 ώρες καθημερινά μέσα στα social media. 8 ώρες. Αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα. Εκείνο που ρωτάω πάρα πολλές φορές και νομίζω όλοι θα το καταλάβετε αυτό. Θα αφήνετε τα εγγόνια σας, θα αφήνετε τα παιδιά σας μόνα τους αυτή τη στιγμή να πάνε στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος και να πάρουν το πρώτο αεροπλάνο για να πάνε στον Καναδά? Γελάτε, θα μου πείτε όλοι όχι. Κι όμως, στο 1,5 μέτρο αφήνετε το παιδί σας να έχει μια πλοήγηση εκεί που δεν ξέρετε, εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ακόμα χειρότερο από το να το αφήσετε το παιδί σε ένα αεροπλάνο και να πάει οπουδήποτε. Πιστέψτε, η κίνδυνη πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κάθε φορά που, επειδή έχω την τιμή να συνεργάζομαι με την Δίωξη Ηλεκτρικού Εγκλήματος, αυτά τα οποία βλέπουμε σε εβδομαδιαία βάση, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επικίνδυνα είναι και για εμάς. Ξέρετε ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των κλοπών στα σπίτια μας είναι εξαιτίας των διαδικτυακών παιχνιδιών των παιδιών μας που ανοίγουν τις κάμερες? Κάτι πιο απλό. Για να μην πάω στο πόσο βάλετε και πόσο έτσι επικίνδυνο είναι και για τη σωματική και ψυχική τους υγεία το ίδιο το παιχνίδι. Υπάρχουν και άλλες, έτσι, και άλλες δυσκολίες και πάρα πολύ τοξικά, ας πούμε, τοξικές καταστάσεις, τις οποίες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επομένως, αυτά τα οποία είπαμε βοηθούν πάρα πολύ στην οριοθέτηση και στην υπευθυνότητα, ώστε τα παιδιά να έχουν ένα όριο στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. Πριν πάρα πολλά χρόνια, στην εγκληματολογία είχαμε διδαχθεί ότι πριν έχουμε τη χρήση του εκτεταμένου πλέον, τόσο εκτεταμένου του ίντερνετ, για να βρούμε κάποια στοιχεία ενός υποψήφιου δράστη, κοιτάζαμε τα σκουπίδια του. Πηγαίναμε και κοιτάζαμε τα σκουπίδια του, γιατί ήταν σημεία και στοιχεία της καθημερινότητάς του. Άρα αρχίζαμε και φτιάχναμε ένα προφίλ. Τώρα νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε ότι το πιο εύκολο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε το ιστορικό του. Δεν είναι τυχαίο το ότι αναφέρουμε ότι δείξε μου το ιστορικό σου να σου πω ποιος είσαι. Για τα παιδιά πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση. Για τα παιδιά τα οποία είναι και στην προσχολική, δυστυχώς από αυτή την ηλικία μπαίνουν, και στο δημοτικό πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία. Δεν μπορεί ο υπολογιστής να είναι στο δωμάτιο και να κλείνεται με τις ώρες. Είναι σχεδόν απαγορευτικό. Επίσης, αυτό που είπαμε πριν, η υπευθυνότητα, οριοθέτηση, βοηθάει το παιδί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να μην γίνει ποτέ θύμα ενός σχολικού εκφοβισμού. Όταν το παιδί βάζει όρια και έχει μια υπεύθυνη, έτσι, στάση, κανείς δεν το ακουμπήσει. Πηγαίνουν εκεί που ξέρουν ότι μπορούν, ξέρουν ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα, ξέρουν ότι δεν υπάρχει μια οριοθέτηση. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό κλείνοντας, ότι επειδή δυστυχώς γινόμαστε γνώστες, έτσι, μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά μας, είτε είναι σεξουαλικής, ψυχολογικής ή σωματικής κακοποίησης, το παιδί πρέπει να έχει αναπτύξει μαζί μας ένα διάβολο επικοινωνίας, ώστε να έρθει να μας το πει. Έτσι μόνο σώζεται η κατάσταση. Όταν το παιδί είτε θα φοβηθεί, είτε θα ντραπεί να μας το επικοινωνήσει, θα το πει κάπου αλλού. Και το κάπου αλλού, δυστυχώς, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.